Χαίρε και να είχαμε κάτι γρήγορο να φάμε τώρα. Μέρες καραντίνας. Τι να ετοιμάσει όμως κανείς. Εντάξει, οκ. Ένα βαρετό σαντουιτσάκι, διράκι, ζαμπονάκι. Εσύ κι αν χρειάζεσαι, παμπαπ. Γεια χαρά, είμαι ο Νίκος, αυτό είναι το Pump It Up από το Rack Snack και θα μάθουμε πώς να βελτιώσουμε τα αγαπημένα μας snack και γρήγορο φαγητό στο σπίτι εύκολα. Σκεφτόμουν εδώ και καιρό τι καινούριο να κάνω στο κανάλι και τώρα με όλη αυτή τη φάση που είμαστε μέσα στο σπίτι είπα να κάνω μερικές βελτιώσεις σε αγαπημένα snack ή γρήγορα φαγητά που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι, έτσι τα καθημερινά μας snack δηλαδή, με απλό τρόπο που μπορείτε να το κάνετε όλοι. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει αυτή η σειρά, να μου γράψετε περισσότερες ιδέες για το τι να βελτιώσουμε, τι να κάνουμε δηλαδή Pump Up στα γνωστά, στο Facebook, το Instagram, πρέπει να τα ακολουθήσετε και τα δύο γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό και εδώ που είμαστε στο YouTube κάντε τώρα μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς λοιπόν, Pump It Up και τι θα κάνουμε Pump Up. Ένα κακόμοιρο τοστάκι, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και τοστάκι, δεν είναι δηλαδή, είναι ένα σάντουιτς όταν δεν το ψήνεις, δεν λέγεται toasted. Έτσι, σήμερα θα κάνουμε μερικές απλές κινήσεις για να το κάνουμε μαγικό, ένα σχεδόν γκουρμέ σνακ για το σπίτι, θα έλεγε κανείς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πιάτο. Ψωμί του τόστ, παίρνουμε δύο φετούλες, αυτό είναι σίκαλης. Αλλά η επιλογή είναι δικιά σας και εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές για να κάνετε πράγματα που θα κάνω εγώ εδώ. Έχω μια πάρα πολύ ωραία θήκη για τα τυριά. Παίρνουμε λοιπόν μία φέτα τυράκι, το οποίο συγκεκριμένο είναι γκούντα. Κάτι να λιώνει καλύτερα θα έλεγα. Και μία φέτα, το συγκεκριμένο είναι ομοπλάτη, το λεγόμενο και ζαμπόν δηλαδή. Ορίστε, και αυτό απάνω. Τα πρώτα βήματα είναι βασικά. Καπακώνουμε και το πάμε στην τοστιέρα. Κάποιες φήμες λένε ότι έχω ίδια τοστιέρα με τον Παύλο από το Αγλέωρας TV και το Act of Paul μου επιβεβαιώνει ήταν αλήθεια. Και περιμένουμε. Α, όσο περιμένουμε δεν κάνουμε και κάτι άλλο για το να ενισχύσουμε το πράγμα. Ντοματούλα! Σχεδόν μαγειρικό το κάναμε. Ξέρετε, τώρα φωτισμοί και τέτοια πάνε περίπατο. Πάμε να πλύνουμε ντομάτα. Σχολαστικό πλύσιμο. Η παραγωγή είναι μεγάλη, οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πρέπει να πλύνω με ένα χέρι. Και να είμαστε εδώ με την ντομάτα μας την όμορφη. Αυτά, παιδιά, είναι από το ψωμί, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, θα την κόψω στη μέση. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Χρειαζόμαστε μία-δύο φετούλες μόνο. Θα βγάλουμε εδώ το κοτσανάκι, αυτό το πράγμα, το σκληρό και από κάτω. Και θα πάρουμε δύο φετούλες. Δηλαδή, θα κόψουμε δύο λεπτές έτσι. Να έχετε ένα καλό μαχαίρι να κόβει και να προσέχετε, μην κοπείτε. Άλλη μία εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτές τις δύο φετούλες θέλουμε μόνο. Το υπόλοιπο το κατάτε για τα υπόλοιπα τοστάκια. Για πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με την τοστιέρα. Κάτι μου μύρισε στο μεταξύ. Ελπίζω μόνο να μην καίγεται. Βγάζω από την πρίζα. Α, okay. Τέλειο είναι. Δείτε εδώ πόσο ωραία λιώνει το τυράκι. Εννοείται, προσοχή, μην καείτε. Παίρνω το τοστέτο και το σερβίρω στο πιατάκι. Και τι να φτάρει, Νικόλα, δηλαδή τελειώσαμε. Αυτή ήταν η βελτίωση. Θα βάλεις λίγη ντομάτα από πάνω. Όχι. Θα πάρουμε μια ωραία σαλάτα ουγγαρέζα. Εδώ μπορείτε να βάλετε μια μαγιονέζα, μια κέτσαπ, μια μουστάρδα, ό,τι θέλετε. Κάτι έτσι να είναι σε στυλ να γλιστράει που λένε. Καλά, εγώ τρελαίνω με ουγγαρέζα. Δεν ξέρω αν βάζετε τέτοια σε κρέπες και τέτοια. Κοιτάξτε εδώ φάση. Πα. Λοιπόν, απλώνω εδώ πάνω και παράλληλα βάζω τις δύο φετούλες ντομάτα που είχαμε. Η ντομάτα τώρα ξέρετε έχει μια πιο αλκαλική γεύση αν την αφήσεις. Γι' αυτό τι θα κάνουμε, θα πάρουμε εδώ αυτά τα δύο. Ναι, θέλω να την προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι ένα ενθύμιο που μου έφερε ο φίλος μου Θανάσης από τη Ζάκυνθο και έχει δύο χελώνες που κάνουν αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά περνάμε οικολογικό μήνυμα. Πρέπει να το κάνουν αυτό οι χελώνες για να αναπαραχθούν. Καρέτα, μη χαθείς. Λοιπόν, βάζουμε και λίγο αλάτι, έτσι για την ντομάτα κυρίως. Λίγο πιπέρι. Και πώς σας φαίνεται? Όχι φυσικά, δεν τελειώσαμε ακόμα. Και τι άλλο έχουμε εδώ? Ένα ωραιότατο αυγουλάκι. Δεν θα το βράσουμε, θα το τηγανίσουμε. Και μην μου πει κανείς ότι δεν ξέρει να τηγανίζει αυγό μετά από αυτό το tutorial που θα δει τώρα. Καταρχάς, ανάβουμε. Κάνω πολλές δαχτυλιές, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ στο 6, το 7 είναι μια χαρά. Βάζουμε ελαιόλαδο. Λίγο, όχι πολύ. Μάλλον έβαλα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, θα δείτε τώρα πώς θα γίνει η φάση. Λοιπόν, και όσο αφήνουμε το λάδι να κάψει ελαφρώς, τι κάνουμε? Παίρνουμε το αυγουλάκι, το χτυπάμε εδώ στην άκρη του τηγανιού για να το σπάσουμε. Προσοχή, μην πέσει κανένα τσόφλι μέσα. Τη βάψατε. Θα είναι πολύ άσχημη εμπειρία. Και αφήνουμε το αυγό να πέσει μέσα πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε. Το ασπράδι είναι διάφανο. Από πάνω είναι ο κρόκος. Τι κάνουμε όταν είναι έτοιμο το αυγό? Μάλλον, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο το αυγό? Αρχίζει να ασπρίζει το ασπράδι. Θα μου πεις γι' αυτό το λένε άσπρο. Και ξέρω, κάνω μαθήματα μαγειρικής 1.0, αλλά είναι κι άλλοι που δεν τα ξέρουν καθόλου αυτά. Γρήγορα λοιπόν, ρίχνουμε και λάδι από πάνω. Κάνουμε αυτή την κίνηση.
κυρίως για να φτάσει στο λάδι και στον κρόκο, εκτός από τα σπράδια. Ο κρόκος αρχίζει να σπρίζει και αυτός όταν είναι έτοιμο, αλλά θέλουμε να αφήσουμε λίγο ζουμί μέσα, δεν θέλουμε να το κάνουμε εντελώς στεγνό. Θα καταλάβετε τι εννοώ στην πορεία. Δείτε το τώρα εδώ πως άσπρεσε με αυτή τη μέθοδο που σας λέω και είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε δεν χρειάζεται άλλο τη δύναμη του τηγανιού, το σβήνεις. Και όταν βλέπουμε το αυγό μας έχει τηγανιστεί, προσέχουμε πως το βγάζουμε για να μην μας κολλήσει, αν το τηγάνι αντικολλητικό δεν έχει κανένα θέμα. Λοιπόν, και έρχεσαι και το βάζεις ακριβώς από πάνω από το τόστ. Εμένα μου έχει φύγει και λίγο ασπράδι εδώ, αλλά δεν στεναχωριέμαι καθόλου, θα το βάλω από πάνω. Και αυτό θα πέσει κάτω εννοείται. Γιατί τίποτα δεν πάει καλά στην κουζίνα. Και τώρα θα μου πεις, ρε Νικόλα, τι έγινε, τελειώσαμε επιτέλους. Όχι, γιατί έχει πιπέρι, έχει αλάτι. Εγώ να σας πω θα ρίξω και λίγο κόκκινο καυτερό πιπέρι, γιατί μου αρέσει. Και τώρα θα πεις, τι διάλογο, ρε φίλε, τελειώσαμε. Όχι, τριμμένο τυρί, κεφαλοτύρι έχω εδώ. Αλλά πάει τρελάκι παρμεζάνι, έχω να σας πω. Και κάνουμε αυτή τη μαγεία από πάνω. Τώρα έχεις δίκιο. Το τελειώσαμε. Και θα είναι μαγεία. Το στάκι μου λοιπόν, you're officially pumped up. Και φυσικά όλη αυτή εδώ η μαγεία πρέπει να αναδειχθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ω, ναι. Πραγματικά νομίζω τώρα δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα γι' αυτό. Ή τη γεύση έχει, μπορείτε να τη φανταστείτε. Βέβαια, γιατί κάναμε τόση ώρα βίντεο για να το δοκιμάσω. Καλή όρεξη και σε εσάς αν το κάνατε. Συνδυάζει αλμυρότητα, τη φρεσκά της ντομάτας. Εντάξει, όσο αρέσει το τηγανιτό αυγό, καταλαβαίνετε. Έχει και την ουγγαρέζα μέσα, το ζαμπόν είναι τέλειο. Και είναι και λίγο καυτερό, έτσι όπως μου αρέσει. Λοιπόν, για πείτε μου, σας άρεσε αυτό το μικρό pump-up, θα το κάνετε και εσείς το toast. Σας αρέσει ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Επίσης, αυτή τη σειρά, τι θα θέλατε να κάνω pump-up την επόμενη φορά? Γράψτε μου στα σχόλια ή στα social media. Ξέρετε, έχω το facebookάκι μου, έχω το instagram που μπορείτε εκεί να δείτε πάρα πολύ ωραίο backstage υλικό. Και εδώ που είμαστε στο YouTube, μπορείτε να κάνετε τώρα μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ποιο θα είναι άραγε το επόμενο πράγμα που θα γίνει pump-up? Μέχρι να το μάθουμε! Keep snacking!